Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν βρίσκεται στην Ευρώπη για να ασκήσει πιέσεις στους συμμάχους του να λάβουν αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρώτος σταθμός η έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες των χωρών μελών της συμμαχίας ζήτησαν για μια ακόμη φορά από το Κρεμλίνο να βάλει τέλος στην εισβολή στην Ουκρανία. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφώνησαν να αναπτύξουν 4 νέες πολυεθνικές ομάδες μάχης στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, καθώς και να παρέχουν στην Ουκρανία βοήθεια σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια και η προστασία από απειλές χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής φύσης. Η οποιαδήποτε χρήση χημικών όπλων θα αλλάξει πλήρως τη φύση της σύγκρουσης. Θα είναι κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα έχει ευρείες συνέπειες και βεβαίως εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες. Θα επηρεάσει τους ανθρώπους στην Ουκρανία, αλλά υπάρχει και κίνδυνος για άμεση επίδραση στους πολίτες που ζουν στις χώρες του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθύνθηκε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ μέσω τηλεδιάσκεψης. Το αίτημά του ήταν ξεκάθαρο. Να αποσταλεί στην Ουκρανία το 1% των μαχητικών αεροσκαφών και των τανκ του ΝΑΤΟ. Κατηγόρησε επίσης τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί βόμβες φωσφόρου. Δεν είναι οι πυραυλοί σας, δεν είναι οι βόμβες σας που καταστρέφουν τις πόλεις μας. Σήμερα το πρωί παρεπιπτόντως χρησιμοποιήθηκαν βόμβες φωσφόρου. Ρωσικές βόμβες φωσφόρου. Ενήλικες σκοτώθηκαν ξανά και παιδιά σκοτώθηκαν επίσης. Θέλω απλώς να ξέρετε, το ΝΑΤΟ μπορεί ακόμη να αποτρέψει τους θανάτους Ουκρανών από τα ρωσικά χτυπήματα από τη ρωσική κατοχή, δίνοντάς μας όλα τα όπλα που χρειαζόμαστε. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ έστειλαν και ένα μήνυμα προς την Κίνα να υποστηρίξει τη διεθνή τάξη, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, όπως κατοχυρώνονται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.